Με τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Υγείας θα μπορούν πλέον οι ανασφάλιστοι να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους και σε ιδιώτες γιατρούς, όπως όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι. Μέχρι πρώτην, οι ανασφάλιστοι πολίτες μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλες δημόσιες δομές. Στο εξής, θα έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν και σε πιστοποιημένους γιατρούς του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ωστόσο να μην έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν μπορούν να εκτελούν τις συνταγές μόνο σε δημόσιες δομές, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για δωρεάν επίσκεψη στους ιδιώτες γιατρούς. Οι συμπολίτες μας ήδη έχουν βρει ανασφάλιστοι σε αυτήν την κυβέρνηση πάρα πολλές βοήθειες και συνεχίζονται με την πρόθεση της κυβέρνησης να επιτραπεί η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους πολίτες μας που δυσκολεύονται ήδη με τις πρώην δομές του ΙΚΑ στην πόλη μας και θα πρέπει να προσφεύγουν είτε στα περιφερειακά κέντρα υγείας είτε σε ιατρία αγροτικά. Τώρα προβλέπεται, αν ακόμα δεν έχει μπει σε εφαρμογή, η δυνατότητα να συνταγογραφούνται οι ασθενείς αυτοί στα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά ιατρία. Δεν έχει ακόμα αρχίσει, δεν έχει αποσαφινιστεί επίσης ακριβώς το πλαίσιο. Γνωρίζουμε μόνο ότι δεν θα μπορούν να κάνουν στα ιδιωτικά εργαστήρια αιματολογικές εξετάσεις, θα μπορούν όμως να εξετάζονται στα ιδιωτικά ιατρία με αμοιβή του γιατρού, στην οποία θα είναι αυτονόητο ότι οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία αυτών των ασθενών και θα κάνουν όπως κάνουν μέχρι τώρα πάντα, το καλύτερο δυνατόν και στην αμοιβή και πολλές φορές προσφέρεται δωρεάν η εξέταση. Βέβαια δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια, αλλά μπορεί να βοηθηθούν όσο μπορούν. Μπορεί αυτό το μέτρο να ισοφαρίσει την έλλειψη δομών όπως το ΙΚΑ για παράδειγμα, όπου πολλοί συνάδελφοι πολίτες μας συνταγογραφούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να πω και στην Λιγκαρδάκη ότι υπάρχει μια ανεπίτρεπτη παράταση αυτής της εξέλιξη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν έχει επιτευχθεί αυτό που θα επιθυμούσαμε, τα τόμοι δεν έχουν ολοκληρωθεί, πηγαίνουν κουτσά-κουτσά, η κυβέρνηση σε αυτό θα πρέπει να ξανασκύψει μπροστά, να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα είναι πιο πρόσφερες και πιο αποτελεσματικές, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε αυτό που θα θέλαμε να έχουμε. Δεν υπάρχουν οι δομές που θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται όπως θα έπρεπε οι συμπολίτες μας και σε αυτό θα πιέσουμε και σαν σύλλογος ιατρικός και σαν κοινωνία της Ξάνθης, νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε για την όσο δυνατόν συντομότερα να επιτευχθούν αυτές οι λύσεις. Η δυνατότητα ενεργοποιήθηκε στο σύστημα της ΙΔΙΚΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 104 του πρόσφατου νόμου 4600 και η νέα ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών που δεν διαθέτουν ασφάλιση στις ιατρικές υπηρεσίες.